Λυσία μου, καλώς όρισες. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα. Θα τα πούμε, να πιούμε το καφεδάκι μας. Τι κάνεις? Εγώ να σε ευχαριστήσω. Το προσπαθούμε μήνες να συναντηθούμε. Σε ευχαριστώ για αυτήν την πρόσκληση και ανυπομονώ για τη συζήτηση. Καταφέραμε τα μας, μια χαρά. Έτσι, πώς σε βρίσκω αυτήν το διάστημα, αυτήν την περίοδο? Πάρα πολύ καλά, και οικογενειακά και επαγγελματικά. Στα επαγγελματικά είναι μια δύσκολη περίοδος τώρα, είναι όλη αυτή η κατάσταση, τόσο με τους πολέμους, όπως διαμορφώνεται, είναι και εκλογές πολύ σύντομα. Προσπαθούμε, είμαστε στο κανάλι, στο αντένα, έτσι ώστε να δίνουμε στον τηλεθεατή ό,τι μπορούμε. Επηρεάζεται η ψυχολογία σου από την επικαιρότητα, από το... τα όσα συμβαίνουν τέλος πάντων στον κόσμο? Μπορώ να σου πω ναι. Αρκετές φορές έπιασα τον εαυτό μου να επηρεάζεται σε κάποιο βαθμό η ψυχολογία μου, το πώς βλέπω τα πράγματα. Υπήρχαν ρεπορτάζ που ένιωθα ότι ενώ ήθελα να τα αφήσω στο γραφείο, τα έπαιρνα στο σπίτι, τα σκεφτόμουν. Ρεπορτάζ που πήγαν για αρκετών καιρών, που ήμουν καθημερινά στην κάλυψη του γεγονότος. Σίγουρα επηρεάζεσαι. Θυμάσαι κάποιο συγκεκριμένο συμβάν της επικαιρότητας που να σε είχε επηρεάσει πάρα πολύ και να άλλαξε κάτι μέσα σου, κάτι μέσα στην καθημερινότητά σου? Θεωρώ ότι από τους δημοσιογράφους που κάλυψαν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ του κατασυρωή δολοφόνου, μια ιστορία η οποία συγκλώνησε και θα συγκλονίζει για πάντα τη χώρα μας, θα σου πει ότι επηρεάστηκε. Γιατί το να είσαι τρεις μήνες σε ένα χώρο, να πηγαίνεις πρωί, να φεύγεις βράδυ, να ακούς τα όσα μαθαίναμε, σίγουρα επηρεάζεσαι. Μια χαρά. Θέλω να πάμε έτσι λίγο πίσω και να μου πεις πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι σου στον κόσμο της δημοσιογραφίας, στην παρουσίαση των δελτίων κτλ. Σπουδάζεις δημοσιογραφία στην Αθήνα? Στην Αθήνα, σπούδασα στην Αθήνα. Ακολούθως ήρθα στην Κύπρο, εργάστηκα για 8 μήνες περίπου σε έναν τοπικό κανάλι στη Λάρνακα. Ακολούθως πήγα στον Αντένα. Θεωρώ ότι ήμουν τυχερός. Είχα δίπλα μου έναν άνθρωπο, ο οποίος το είπα πάρα πολλές φορές, ένας άνθρωπος ο οποίος πίστεψε σε μένα. Πάντα μου έλεγε από μικρός θα γίνεις αυτό ή αυτό, μου έλεγε για νομική ή δημοσιογραφία. Φαντάζομαι αναφέρεσαι ή στον πατέρα σου ή στη μητέρα σου? Όχι, στον ιδρυτή του Αντένα, τον Λουκίν Παπαφιλίππου. Που ήταν η σχέση σας? Υπήρχε μια σχέση πολύ στενή και πίστεψε πάρα πολύ σε μένα, πάντα το θυμάμαι. Το είπα ξανά, ήταν ο άνθρωπος που με έσπρωξε να μπω σε αυτόν τον χώρο και του οφείλω τα πάντα, το λέω συνεχώς. Σε αυτόν τον άνθρωπο οφείλω ό,τι έχω, αν έχω κάνει κάτι στον χώρο αυτόν, το οφείλω στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Όντας στις σπουδές σου, εκείνη την περίοδο, τι εφαντάζεσαι ότι θα ακολουθούσε, ή επειδή ήξερες ρε παιδί μου ότι υπάρχει μια αλφα σχέση στο να μπεις μέσα σε εκείνον τον χώρο, ήσουν πιο καθησυχασμένος? Σε καμία περίπτωση δεν εφησυχάστηκα ότι υπάρχει αυτή η σχέση, άρα σε εισαγωγικά είμαι βολεμένος, θα μπω στο συγκεκριμένο χώρο. Γι' αυτό σου είπα ότι ξεκίνησα και από έναν τοπικό σταθμό στη Λάρνακα, και σε κάποιο βαθμό ήταν και πιο δύσκολο για μένα το να προσπαθείς να αποδείξεις ότι δεν ευνοήθηκες. Είναι πιο δύσκολο, θεωρώ, αυτή η κατάσταση όπως διαμορφώνεται, γιατί μου πήρε αρκετά χρόνια να προσπαθώ να πείσω κάποιους ότι είμαι εδώ γιατί το αξίζω. Υπήρξε κάποια στιγμή που σε πολλά εισαγωγικά σε λύγησε στην πορεία στο να αποδείξει σε κάποιους ότι τελικά ξέρεις, εγώ είμαι δαμέ και καταφέρνω τα μια χαρά? Στα πρώτα 2 ή 3 χρόνια, δεν κάνω λάθος, υπήρξε μια φάση που είπα και στους δικούς μου ότι θέλω να το σταματήσω αυτόν. Κουράστηκα να προσπαθώ να αποδείξω ότι είμαι εδώ γιατί είμαι ο Θησέας. Ευτυχώς όμως με έπεισαν, έμεινα και συνεχίζουμε. Εδώ για 15 χρόνια είμαι στον Αντένα και προσπαθούμε. Ωστόσο, είπες ότι υπήρξε η στιγμή που σκέφτηκες να σταματήσεις, ωστόσο ήταν κάτι που έναν επάγγελμα το οποίο αγαπούσες και αρέσκει σου. Τι εντζίνο που σε αρέσκει περισσότερο σε αυτό το επάγγελμα? Τι εντζίνο που σε ιντρικάρει τόσο, ώστε επειδή μιλούμε ότι
έχει και τούτο το επάγγελμα τις δυσκολίες τους όπως και όλα τα άλλα, αλλά... Από μικρός, όταν κατάλαβα ότι πλέον θα ακολουθήσω συγκεκριμένο χώρο, αυτό που με συνάρπαζε κάπως ήταν το αστυνομικό ρεπορτάζ. Γι' αυτό βλέπεις ότι ακολουθώ το συγκεκριμένο τομέα. Έβλεπες και από μικρός τα δελτία των αστυνομικών. Ναι, και πήγαινα και πολλές φορές όταν ήμουν μικρός, αφού περισσότεροι συνάδελφοι στον Αντένα πιο παλιοί με θυμούνται, πήγαινα τα καλοκαίρια, ειδικά στο γυμνάσιο και στο Λύκειο, να παρακολουθώ από κοντά τι έγινε τους στο κανάλι. Πάντα αυτόν ήθελα, το αστυνομικό. Δεν σκεφτόμουν, ειδικά όταν ήμουν φοιτητής, ότι θα πάω Κύπρο, θα είμαι στα δελτία, αμέσως θα μπω σε δελτία μικρά, μεσηβρινά, βραδινά. Πάντα σκεφτόμουν πώς θα καταφέρω να αποδείξω ότι μπορώ να βρίσκομαι στον τομέα που μου άρεσε, στο αστυνομικό. Θεωρώ ότι είναι από ο πιο συναρπαστικός τομέας, το πιο συναρπαστικό ρεπορτάζ για μένα. Θα μπορούσες να δεις τον εαυτό σου ως παρουσιαστή μόνο, και να αναφέρομαι μόνο στο δελτίο ειδήσεων, αλλά αναφέρομαι και σε project ίσως και πιο ψυχαγωγικά. Δηλαδή στο αν θα παρουσιάζεσαι ένα τηλεπαιχνίδι, αν θα έκαμε μια άλλη εκπομπή τύπου late night. Λίγο οι αλλαγές με φοβίζουν. Θεωρώ ότι εντάξει, είμαι σε μια ηλικία που δεν θέλω ακόμη, φυσικά μου γίνει κάποια πρόταση, να μείνω μόνο στην παρουσίαση. Θεωρώ ότι είναι κρίμα να χάνεις εισαγωγικά, γιατί αν μείνεις μόνο στην παρουσίαση χάνεις κάπως τις πηγές σου, αν το ρεπορτάζ, ο δρόμος, να βγεις στο πεζοδρόμιο, να καλύψεις γεγονότα μέρα νύχτα, ακόμη έχω αυτό το μικρόβιο σε εισαγωγικά. Θεωρώ ότι ακόμη θέλω να είμαι εκεί. Άρα θέλεις ακόμα να είσαι ξεκάθαρα δημοσιογράφος και όχι παρουσιαστής. Μέσα στα χρόνια που καλύπτεις αυτό το ρεπορτάζ, φαντάζομαι αντιμετωπίσεις και πάρα πολλές δυσκολίες. Και όλα αυτά, ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που ήρθε στην πορεία σου? Η πιο δύσκολη στιγμή, το είπαμε, ήταν κάποιες απειλές, τις οποίες ξεπεράσαμε εύκολα δύσκολα. Τις ξεπέρασα με τη βοήθεια και της οικογένειας μου, η οποία ήταν το α και το ω για μένα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να μπούμε λίγο μέσα, αλλά φαντάζομαι καλύπτεις έναν ρεπορτάζ και δέχεσαι είτε έναν τηλέφωνο είτε ένα μήνυμα. Ναι. Ή μέσα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακαλύπτεις ότι κάποιοι χρησιμοποιούν φωτογραφίες της οικογένειας σου και γράφουν από κάτω ό,τι φανταστείς. Άρα ήταν ξεκάθαρο ποιον είναι το πρόσωπο. Ναι. Με το που το βλέπεις εσύ τούν το πράγμα, τι είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι, που ανησυχείς ή που τέλος πάντων προσπαθείς, με ποιον τρόπο προσπαθείς να το αντιμετωπίσεις? Οικογένεια. Όταν έχεις έναν παιδί, όταν είναι και η γυναίκα σου, δεν είναι μέσα στο χώρο, δεν μπορούν να καταλάβουν όλα αυτά, γιατί έγινα, γιατί δεν έγινα, εγώ μπορεί να ήξερα τον λόγο που έγινα. Ήταν η οικογένεια. Μέρα νύχτα αυτό σκεφτόμουν. Ευτυχώς είχα δίπλα μου ανθρώπους οι οποίοι με βοήθησαν να ξεπεράσουμε αυτή τη δυσκολία. Ήταν και αστυνομία, όπως ξαναείπα, που αυτή ουσιαστικά ανακάλυψε τα ό,τι σου ανακάλυψε και το ξεπέρασα. Ήταν ένας 1,5 χρόνος δύσκολος, τον οποίο ξεπέρασα. Όταν λες ότι ανακάλυψε η αστυνομία κάτι, εσύ στο άκουσμα του αποτελέσματος, τέλος πάντων, σοκάρεσαι, υποψιαζόσουν από πριν το τι συνέβαινε? Σε καμία περίπτωση. Κάπως θορυβήθηκα για ποιο λόγο. Ήταν μια περίοδος δύσκολη πριν περίπου 3 χρόνια. Διερωτήθηκα γιατί, δεν έβρισκα απαντήσεις. Ευτυχώς, όπως σου είπα, με κάποια βοήθεια και από άλλα άτομα, ήξερα ότι μπορώ να το αντιμετωπίσω. Αλλά πάντα σου είπα, όταν έχεις κάποια άτομα στο σπίτι, η οποία είναι εκτός χώρου, δεν μπορούν να αντιληφθούν το γιατί γίνεται όλο αυτό. Εντάξει. Οπότε βρήκες τις απαντήσεις σου στη συνέχεια. Ωραία. Τα media σήμερα πώς σου φαίνονται? Φαντάζομαι ότι από την εποχή που ξεκίνησες την ενασχόλησή σου με το επάγγελμα μέχρι σήμερα άλλαξε να αρθεί. Και ο χώρος και ο τρόπος που γίνονται delivery ειδήσεις πλέον. Ποια είναι η γνώμη σου για το τον όλο που συμβαίνει πλέον? Εντάξει, όταν ξεκίνησα πριν 15 χρόνια δεν υπήρχε τόσο πολύ. Ξέρεις, το διαδίκτυο, η είδηση να τρέχει τόσο νωρίς, να τρέχεις, να προλάβεις, να βγάλεις κάτι. Ήταν ουσιαστικά το τι θα μεταφέρεις τη νύχτα. Πλέον η είδηση ξεκινά από νωρίς το πρωί.
να είσαι σε ετοιμότητα, αν βγει, να τη μεταφέρεις και εσύ μέσω των μεσημβρινών εκπομπών ή μέσω των site που όλα τα κανάλια πλέον έχουν και το δικό τους site. Δεν είναι όπως παλιά που γινόταν μια είδηση το πρωί και θα τη μετέφερες το απόγευμα ή το βράδυ. Πλέον είναι το διαδίκτυο, το οποίο καλώς ή κακώς έχει μπει στη ζωή μας και προσπαθείς, είναι πιο γρήγορη η ρύθμη. Σίγουρα είναι όπως ήταν πριν 15 χρόνια που έξερες ότι έγινε κάτι, ήσουν πιο ήσυχος ότι έχω ώρες μέχρι να το μετάδωσω. Τώρα γίνεται κάτι, σε 5 λεπτά μπορεί να είσαι με ένα live view, δηλαδή να είσαι σε ζωντανό, σε ένα σημείο να φκείς ζωντανά. Ναι. Πλέον άλλαξε, είναι πιο γρήγορη η ρύθμη. Πώς σου φαίνεται αυτή η αλλαγή, με την έννοια μια, ότι εφόσον είναι πιο γρήγορη η ρύθμη, είναι και πολύ πιο εύκολο να γίνει ένα λάθος. Και καμιά φορά μπορεί είτε να είναι μεγάλο είτε μικρό. Πώς είναι αρπαστικό νομίζω τώρα. Αυτή η ένταση, η αδρεναλίνη, να το μεταφέρεις, αν το μάθεις πρώτος, να είναι δικό σου θέμα. Υπάρχει έτσι σε εισαγωγικά πιο πολύς ανταγωνισμός, ο οποίος θεωρώ ευτυχώς είναι και υγιής ανταγωνισμός. Δεν είναι όπως άλλες χώρες που βλέπεις ότι ο ανταγωνισμός είναι σκλήρος. Ευτυχώς στην Κύπρο ακόμη ο ανταγωνισμός σε εισαγωγικά είναι υγιής. Μιας και ανάφερες τον ανταγωνισμό, εκτός από δημοσιογράφος, παρουσιάζεις και δελτία ειδήσεων. Οπότε φαντάζομαι αναπόφευκτα τα νούμερα τηλεθέασης είναι έναν εργαλείο της δουλειάς που παρακολουθείς. Από ποιο ρωτήσεις που κάνει η δελτία ή η εκπομπή και σου πει ότι ποτέ δεν είδε νούμερα τηλεθέασης, θεωρώ ότι είναι ψεύτης. Εγώ ναι, όποτε είμαι στα δελτία, δεν είναι κάτι κρυφό, ζητώ, τα βλέπω. Να δω πολλές φορές τα νούμερα τα αναλύω, δηλαδή εκείνον το τέταρτο που ανέβηκε ή κατέβηκε, τι έπαιζα, τι μπορεί να μην άρεσε του κόσμου. Δηλαδή ξαναβλέπω το δελτίο, βάζω τις ώρες για να δω και εγώ τι μπορεί να έγινε λάθος ή σωστό. Ναι. Λογικό, γιατί από τη στιγμή που τσίνον είναι το... Τα νούμερα καλώς ή κακώς εν το εργαλείο για όλους. Ή επιβιώνεις εν το εργαλείο για να τραβήσει και το κανάλι, τη διαφήμιση, τα νούμερα. Εν το εργαλείο για να κρατήσει κάποιος την παρουσία του ή στα δελτία ειδήσεων ή στις εκπομπές. Τα τελευταία 15 χρόνια είσαι στον Αντένα Κύπρου, εξεκίνησες την πορεία σου από εκεί και βλέπουμε πολλούς συναδέλφους ότι τέλος πάντων είναι πάρα πολύ δύσκολο να μείνει κάποιος 15 χρόνια σε έναν σταθμό. Φαντάζομαι μέσα στην πορεία των χρόνων δέχτηκες προσεγγίσεις. Ναι, δέχτηκα. Απλώς όπως σου είπα και πριν, υπήρχαν κάποιοι δεσμοί, υπάρχουν κάποιοι δεσμοί οι οποίοι έκαναν ίσως την απόφαση μου για το όχι πιο εύκολη. Είμαι παιδί του Αντένα, δηλαδή αν ρωτήσεις έξω συναδέρφους οι πλήστοι θα σου πούν ο Θησέας είναι παιδί του Αντένα. Απλά στη ζωή μου δεν έμαθα ποτέ ούτε να κλείω πόρτες, ούτε να ξέρω τι είναι να γίνει αύριο. Απλά θεωρώ ότι ναι, 15 χρόνια προσπαθώ, είμαι στην οικογένεια του Αντένα, αλλά όπως σου είπα, πάντα είμαι ανοιχτός, αν είναι κάτι καλύτερο. Πιστεύεις ότι ίσως να ήρθε η στιγμή για να κάνεις τη μεγάλη αλλαγή, για να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Επειδή δεν έχω κάτι τώρα μπροστά μου για να σου πω ότι ναι, έχω μια πρόταση, άρα να το σκεφτώ, να το αναλύσω καλύτερα, θεωρώ ότι είμαι καλά. Ιδανικά, είδε στον Αντένα, είδε κάπου αλλού, υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες και βλέπεις εσύ ως εξέλιξη στην πορεία σου? Δηλαδή, θέλω να πω, ίσως στο καθημερινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ίσως την αρχή συνταξία του δελτίου, δεν ξέρω. Τι εγγύνο που ίσως να σε εντρίγαρε, αν υπάρχει κιόλας. Εμένα εντρίγαρε μια βραδινή εκπομπή που είπαμε πριν ή μια πρωινή. Ενημερωτική, ναι, εκπομπή όμως. Ενημερωτική, ναι. Ή μια πρωινή. Ναι. Οι πρωινές εκπομπές αρέσκουν πάρα πολλά. Είναι η πρώτη, ουσιαστικά ξυπνάς, μαθαίνεις το τι γίνεται, μεταφέρεις το, είσαι ο πρώτος που να το μεταφέρεις στον κόσμο που ξυπνά, να ανοίξει τηλεοράση του πριν να φύγει για δουλειά. Να μου άρεσε και πάρα πολλά έναν πρωινό ενημερωτικό.
σε ένα γενικότερο πλαίσιο παρακολουθείς το τι συμβαίνει στην τηλεόραση και στις ενημερωτικές εκπομπές, αλλά δεν ξέρω αν παρακολουθείς και ψυχολογικές εκπομπές. Το προσπαθώ. Προσπαθώ να ξέρω τι γίνεται. Όχι από πλευράς ανταγωνισμού, τι γίνεται σε όλα τα κανάλια. Προσπαθώ. Δηλαδή τη νύχτα είναι το αστείο στο σπίτι, γιατί συνέχεια στα δελτία ειδικά είμαι με το τηλεχειριστήριο, προσπαθώ να δω τι παίζει ο ένας, τι παίζει ο άλλος. Ειδικά αν είναι κάποιο θέμα το οποίο ασχολήθηκα μέσα στην ημέρα, να προσπαθήσω να έβρω πώς το επήρε ο άλλος, τι δήλωση είναι ο άλλος, δηλαδή να δω τι μπορεί να έχασα ή τι μπορεί να είχα εγώ παραπάνω από τον άλλο. Εντάξει, έτσι όπως μου το λες, είσαι ζελίο workaholic, ενώ αρέσκει σου να εξελίσσεις, αρέσκει σου να πιένεις ένα βήμα παραπέρα τη δουλειά σου. Τι είναι εκείνο που σου αρέσκει να βλέπεις, πέρα από τα δελτία, που σου αρέσκει να βλέπεις στην κυπριακή τηλεόραση? Σειρές. Είμαι της σειράς να θωρώ κάποιες, αλλά εντάξει, ας πω κάτι, τις ώρες που είμαι σπίτι, επειδή είναι περιορισμένες, προσπαθώ να τις περνώ με την οικογένεια. Δηλαδή το βράδυ ναι, να έχω το δελτίο, αλλά να προσπαθώ ειδικά το βράδυ να κάτσω με την οικογένεια να φάμε. Είναι κάτι που στερούμε όταν φεύγεις το πρωί και μπαίνεις η ώρα 7, 8, 9 σπίτι. Είναι κάτι που θέλεις να είσαι κοντά τους, να ξεχαστείς λίγο που την ένταση της ημέρας. Αλλά όπως σου είπα πριν, ειδικά μέσα ένα θέμα το οποίο ήταν σοβαρό σε εισαγωγικά, να θέλω να δω τον ανταγωνισμό. Αλλά εν οικογένεια, να προσπαθήσω, ειδικά τα Σαββατοκυριακά, να προσπαθήσω αν θα μείνουμε σπίτι να δούμε κάτι μαζί. Να περάσω τις ώρες μου έτσι με την οικογένεια. Είπες ότι μπαίνεις 7, 8, 9 σπίτι και φαντάζομαι ότι όπως μπορείς μπαίνεις να μπω, και να βγεις. Ναι. Επέρασε ποτέ από το μυαλό σου, ίσως και μετά που έκαμε την οικογένεια και τα λοιπά, να αλλάξεις μορφή εργασίας? Είτε δεν είπα να αφήσεις εντελώς από το δημοσιογραφικό χώρο, επειδή φαντάζομαι ότι μπορεί να έχει και κάτι πιο χαλαρό συσσαγωγικά. Επέρασε σου ποτέ που το μυαλό? Επειδή έχω έναν άνθρωπο στο σπίτι που κατανοεί, δεν μου επέρασε ποτέ. Άρα. Επειδή έχω έναν άνθρωπο στο σπίτι, ο οποίος η γυναίκα μου, είμαι ήσυχος ότι δίπλα στην κόρη μας είσαι πιο εφησυχασμένος όταν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος κατανοεί το τι γίνεται. Mm-hmm. Όταν σου κάνει παράπονα, γιατί έφυγες, τι ώρα να μπήκες, γιατί έχασαμε την έξοδο, γιατί πολλές φορές έχασαμε εξόδους, διακοπές, γιατί μπορεί να προέκυψε κάτι. Αν δεν έχεις τούτο το παράπονο, μπορείς να προχωρήσεις. Ήταν πάντα έτσι και καλλιέργησες το. Ήταν πάντα έτσι. Και ήταν κάτι που με κέρδισε. Δηλαδή, ποτέ δεν είχα τον το παράπονο. Ναι. Δηλαδή, τώρα μπορεί να έχω παράπονα από την κόρη μου, αντί από τη γυναίκα μου. Ποτέ δεν είχα παράπονα. Και τούτο που με βοήθησε να μείνω τόσα χρόνια. Θεωρώ ότι μια διαφορετική κατάσταση μπορεί να μένει μου στο χώρο. Η κόρη σου τι σου λέει, τι σου. Μπορεί άμα αργήσει ή άμα με σε ρωτά να έρθει εσύ, άμα πιάσει πώ σχολείο. Ξέρεις ότι θα προλάβεις να με πάρεις εσύ φροντιστήριο, ξέρεις ότι θα προλάβεις. Εντάξει, κάπως προβληματίζεσαι γι' αυτό, όπως σου είπα πριν. Προσπαθά περνώ τις ώρες μου όσο πιο πολλά γίνεται μαζί τους. Δηλαδή να στριμώχνω κάποια πράγματα ώστε να μην ίσκουν πιο πολλές ώρες για την οικογένεια. Μια και μπήκαμε σε αυτό το κομμάτι, εγώ να ήθελα λίγο να μου πεις και πώς γνωρίστηκες με τη σύζυγό, πώς ήταν η αρχή, πώς εξελίχθηκες στη συνέχεια. Τη γυναίκα μου γνώρισα την μέσω κοινής παρέας. Ήταν κάπως επεισοδιακή σε εισαγωγικά η γνωριμία μας. Είμαστε σε μια παρέα πάνω στο κέφι, σπάζαμε κάτι ποτήρια, κάτι. Και όταν ήρθε κάποιος να μου κάνει την παρατήρηση, μα τι σπάζεις, πάνω στο πλάκα. Κύπρο που ήταν τότε. Ναι, πάνω στην πλάκα. Εγώ γύρισα λοιπόν του μάνι μου, εγώ είναι η κοπέλα. Πήρες την ευθύνη πάνω σου. Και έτσι ήταν η πρώτη μας γνωριμία. Μετά εντάξει, ξαναβγήκαμε μέσα με κοινούς φίλους και ξεξελίχθηκε η σχέση μας. Και πότε καμνείς τη σκέψη στο να κάνετε έναν πολιτικό γάμο? Ναι. Πώς είναι η στιγμή που το ζητάς? Ζητάς το βασικά? Ζήτησα, μετά ήρθε το μωρό. Έκαναμε τον πολιτικό, εντάξει, και στα σχέδια, δηλαδή, εντάξει, πολλοί λαλού μας προχωρήστε, κάμετε θρησκευτικό, αφήκαμε το κάπως,
και θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να το προχωρήσουμε το γίνο για... Βάλετε εδώ στα σκαριά ή... κάτι τον... που το συζητούμε. Αλλά εντάξει, περάσαν τα χρόνια και το μωρό. Εντάξει, θεωρώ ότι θα αλλάξει σε κάτι. Δηλαδή είμαστε μαζί που το 13, σχεδόν 10 χρόνια. Θεωρώ ότι απλά είναι κάτι σε εισαγωγικά τυπικό. Δηλαδή θα αλλάξει κάτι στην καθημερινότητα μας ή στη ζωή μας. Είμαστε ζευγάρι, είμαστε οικογένεια. Πέραν από το γεγονός ότι σε κέρδισε το γεγονός ότι αντιλαμβάνεται και δέχεται τη φύση εργασία σου, τι γίνονται άλλων στο δικό της χαρακτήρα που σε κέρδισε ή οτιδήποτε άλλο θέλεις να μοιραστείς? Η γυναίκα μου κέρδισε μέσα σε πάρα πολλά πράγματα. Είπα σου, είναι ότι με ανέχεται το βασικό. Τι της καμνείς? Πέρα από τη δουλειά. Το βασικό είναι ότι ανέχεται τις συνθήκες της εργασίας μου. Ναι. Πολλά δύσκολο. Αν είσαι στον χώρο, δεν μπορείς να δέχτεις τούτο. Ναι. Να χτυπά το τηλέφωνο του άντρα σου γιατί έγινε ένα περιστατικό, να σηκώνεται να φεύγει ώρα 2-3 το πρωί. Mm-hmm. Κέρδισε με τούτο, κέρδισε με η καλοσύνη της, ότι είναι μια απίστευτη μητέρα, πάρα πολύ καλή μητέρα, και γι' αυτόν εγώ είμαι ήσυχος. Και σίγουρα η ομορφιά της. Αν μη τι άλλο. Να λέμε και ψέματα, αλήθειες να λέμε έτσι. Μέσα στην καθημερινότητα σου, τι έγινε που πέρα από τη δουλειά, που σε χαλαρώνει, δεν ξέρω αν έχεις κάποιο χόμπι, κάτι... Στην καθημερινότητα έγινε που με χαλαρώνει, αν υπάρχουν ώρες, να φύγουμε μια εκδρομή ή να πάμε, έχω μια μανία νομίζω φαίνεται εξωτερικά, το φαγητό. Είμαι τις φάσεις να δοκιμάζω, να ψάχνω στέκια. Χαλαρώνει με πολλά να δω τους φίλους μου που με κάποιους χάνομαι αρκετό διάστημα, το κάτι που με στεναχωρεί, προσπαθώ να κρατώ την επικοινωνία έστω με έναν τηλεφώνημα. Και σίγουρα να κάτσω λίγο με την κόρη μου, να παίξουμε, να μιλήσουμε, να δω πώς επειδή το σχολείο της. Ακόμα και τούτο είναι κάτι που με χαλαρώνει. Να ξέρω για το μωρό, όσες ώρες μου το θωρώ, μαθαίνω όμως πώς επίε η καθημερινότητα του. Υπάρχει κάτι που σε εκπλήσει πάνω στο μωρό? Φαντάζομαι ότι μέσα στην πορεία του μεγαλώματος υπάρχουν και στιγμές που λέει «Σε Παναγία μου, να πούμε πέντε τώρα, πάρα πολλές τι έγινε». Φορές, πάρα πολλές φορές, γιατί θεωρώ ότι στην ηλικία της η γενιά μου δεν ήταν έτσι. Θεωρώ ότι ίσως που κατηγορούμε πολλές φορές το διαδίκτυο ότι μπήκε στη ζωή των μωρών πράγματα, θεωρώ όμως ότι σε κάποιες περιπτώσεις βοηθά. Δηλαδή θεωρώ την κόρη μου ότι μιλά, λαλεί μου πράγματα που σίγουρα θεωρεί τα μέσα από ένα τάπλετ, το οποίο λέω πότε το άκουσε, ποιος της το είπε. Ή χρησιμοποιεί κάποιες λέξεις ή είναι απίστευτο το πώς είναι τώρα τα μωρά. Θεωρώ ότι είναι πολλά πιο έξυπνα, αν μπορώ να το πω έτσι, από ό,τι ήμασταν εμείς όταν ήμασταν 7 χρόνια. Σκέφτεσαι καθόλου το ενδεχόμενο στο να μεγαλώσει η οικογένεια ή είναι κάτι που σας περνά από το μυαλό καν? Με συμφέρει τώρα να δουν το αποσπάσμα. Είναι κάτι που το συζητούμε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Εντάξει, ακούστηκε μου λίγο, δεν είναι κάτι που το συζητώ, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Λίγο διπλωματικό. Μάλιστα. Λοιπόν, όσον αφορά τα κομμάτια των άλλων ειδών media, τι θέλω να πω, είσαι ένας δημοσιογράφος που κατά κύριο λόγο εργάζεσαι στην τηλεόραση. Είναι ένα μέσο που από πολλούς τα τελευταία 2-3, ίσως και περισσότερα χρόνια, δέχεται έτσι μια πιο έντονη κριτική όσον αφορά το περιεχόμενο της. Και μάλιστα πολλοί λέγουν ότι έχασαν και αρκετών κόσμων, τουλάχιστον στις πιο νεαρές ηλικίες, λόγω του περιεχομένου, λόγω των άλλων πλατφόρμων κτλ. Εσένα ποια είναι η απόψη σου σε τούτον? Πιστεύεις ότι η τηλεόραση σιγά σιγά χάνει τη δυναμική της, να τη χάσει ποτέ? Θεωρώ ότι η τηλεόραση θα χάσει ποτέ τη δυναμική της. Θεωρώ ότι ποτέ θα σταματήσει ο κόσμος να έχει μέσα στο σαλόνι του, μέσα στο δωμάτιο του, μέσα οπουδήποτε
μια τηλεόραση. Ο κόσμος παραδοσιακά, ναι, εν το διαδίκτυο, πήγαν οι πλατφόρμες, να θέλει να δει μια σειρά που θα τη δει σε έναν τηλεοπτικό σταθμό. Αλλά θεωρώ ότι ποτέ ο κόσμος δεν θα σταματήσει, σε ό,τι αφορά την ενημέρωση τουλάχιστον, να ενημερώνεται που τις 8 ώρες μετά από την τηλεόραση. Mm-hmm. Ναι, να το διαδεί. Εν τα site, σκευάζει όλη μέρα το τι γίνεται. Απλά θεωρώ ότι ο κόσμος δεν θα σταματήσει ποτέ. Μπορεί η δυναμική, όπως λέει, να κάπως την δυναμική που είχε πριν 20 χρόνια, που έπαιζε μόνη της η τηλεόραση πριν 15 χρόνια, κάπως να μικραίνει σε σύγκριση με τα άλλα πράγματα. Αλλά θεωρώ ότι πάντα η τηλεόραση να τζάμε. Να σου πω την αλήθεια, ότι όχι επίπλον, ως συσκευή, εντάξει, είπα τη λέξη μου, ως συσκευή συμφωνώ μαζί σου ότι όντως πάντα θα είναι μέσα στο σαλόνι, αλλά η παραδοσιακή τηλεόραση δέχεται έναν... Σίγουρα. Μπήκαν πάρα πολλά πράγματα σαν ανταγωνισμός της τηλεόρασης, απλά κρατά τη δυναμική, το προβάδισμα που είσαι, κρατά το. Με συγχωρείς. Ναι. Νομίζω ότι κρατά το προβάδισμα που είσαι τα προηγούμενα χρόνια, συνεχίζει. Εν ξέρω οι επόμενες γενιές, γιατί θεωρώ ότι οι πιο μικροί, σπάνια, δηλαδή πλέον, ακόμα και η κόρη μου θεωρώ ότι ό,τι θέλει να δει, να το δει από το τάπλετ. Ναι. Σπάνια να δω να κάνει το remote control, να δει κάτι που είναι τηλεόραση. Θεωρώ ότι ίσως τις επόμενες γενιές να υπάρξει να σμικρύνει ακόμη περισσότερο αυτή η δυναμική, αλλά πάντα θεωρώ ότι να σηκώνει το μικρό προβάδισμα. Πιστεύεις, όχι πιστεύεις, θέλω λίγο την εμπειρία σου, το διαδίκτυο. Ξέρουμε ότι πλέον ότι τη στιγμή που συμβαίνει κάτι, μετά από 5, 10, 20 λεπτά, μισή ώρα, max, ανεβαίνει online. Τούν το πράγμα, δυσκόλεψε τα δελτία ειδήσεων στο να κάνουν το ένα βήμα παραπάνω? Δυσκολεύει παραπάνω το δημοσιογράφο στο ρεπορτάζ που να παρουσιάσει τη νύχτα. Mm. Δηλαδή εμένα, ας πούμε, έχω παρουσιάσω μια είδηση τη νύχτα που το αστυνομικό ρεπορτάζ. Σίγουρα το βράδυ να προσπαθήσω να μεταφέρω κάτι το οποίο δεν μεταδόθηκε όλη μέρα. Γιατί ο κόσμος, κακά τα ψέματα, έχει το κινητό του να δει, να θυκευάσει. Τη νύχτα μπορεί να ανοίξει την τηλεόραση να θέλει να δει το κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Να θέλει να δει την επιπλέον πληροφόρηση, τι ήταν τζίνο. Σίγουρα θα θέλει να δει τη νύχτα κάτι που εθικεύασε η ώρα 9 ή η ώρα 10 το πρωί. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό και πριν που ελαλούσαμε κάπως, και φάνηκε λίγο σε εισαγωγικά αρρωστημένο το μου προσπαθώ να θέλω τον ανταγωνισμό. Δηλαδή στο κινητό μου έχω σχεδόν όλα τα site κάτω. Mm-hmm. Για ποιο λόγο θέλω να θέλω τι μεταδίδεται σε κάτι που ασχολούμαι. Ναι. Για να ξέρω ότι τη νύχτα πρέπει ο κόσμος που μέναν προσωπικά, αν έχω την ευκαιρία και αν έβρω την πληροφόρηση, να ακούσει το κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Γιατί εν τούτο που είπες πριν, ο ανταγωνισμός σε ό,τι αφορά τα άλλα, δεν πρέπει να χάσει την δυναμική τηλεόραση. Πρέπει να βρίσκει τα κουμπιά για να παραμείνει και με που είναι. Μπορείς να θυμηθείς έναν ευτράπελο που συνέβη κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης είτε δελτίου είτε ρεπορτάζ που σε έκαμε να... είτε να ντραπείς, είτε να λιώσεις που το γέλιο? Ήταν πριν 4 χρόνια, 5 αν δεν κάνω λάθος. Επιάμε τα να ξεκινήσουν τα αθλητικά, επέζησαν η διαφήμιση πριν τα αθλητικά. Εμένα χτύπησε ένα μήνυμα που κάτι. Έπιασα το κινητό μου και απαντούσα, ξεχάστηκα τελείως όταν αρχίσαν τα αθλητικά. Τελειώνει η διαφήμιση, ξεκινούν οι κάμερες να μας δείχνουν και δείχνουν μέσα στον αέρα εμένα να γράφω μήνυμα. Και ξεκίνησε ο συνάδελφος, ήταν ο Λουκάς στα αθλητικά, ξεκίνησε να μιλά και ξαφνικά έχασα τα εγώ. Ήταν κοινό που έχω να θυμούν, ήταν θεωρώ που τα πιο σοβαρά μου λάθη το ότι είναι περίμενα να απαντήσω το μήνυμα πιο μετά. Εντάξει. Θησέα μου, είσαι πάρα πολλά χρόνια δημοσιογράφος. Πέρα από το αστυνομικό, εμπλέκεσαι αρκετές φορές και στο πολιτικό ρεπορτάζ. Οπότε έγινε σου ποτέ πρόταση για να ασχοληθείς είτε με την πολιτική είτε με τα κοινά? Έγινε μου μια φορά πρόταση σε ό,τι αφορά τα στις βουλευτικές, αν με διέφερε. Προσέγγιση ουσιαστικά η πρόταση τελική.
αν θα με ενδιέφερε. Απλά εντάξει, τον τελευταίο 1,5 χρόνο βλέπω κάπως διαφορετικά όλο αυτό το κεφάλαιο, γιατί είχα την ευκαιρία να διοριστώ σε έναν ημικρατικό οργανισμό, στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης, και μέσα από αυτό βλέπω πολύ διαφορετικά πλέον την όλη κατάσταση, τα κοινά. Πάντα με ενδιαφέρει να ασχοληθώ με αυτό και νιώθω κάπως τυχερός που είχα την ευκαιρία να διοριστώ για να προσφέρω και εγώ με τον δικό μου τρόπο έστω ένα μικρό λιθαράκι στις προσπάθειες, γιατί που είμαι με προσπάθειες νέων ζευγαριών να έχουν το δικό του σπίτι, κάτι που πρέπει, θεωρώ όλοι πρέπει να το έχουν την ευκαιρία. Προσπαθώ εγώ μέσα από τούτο να δω την ευκαιρία όσο μπορώ και όσο με επιτρέπεται σε νέα ζευγάρια. Δηλαδή, αν ξέρω όταν να φύγω σε κάποια χρόνια από τούτο ότι έστω και ένα ζευγάρι που μένανε κατάφερε να στεγάσει την οικογένεια του, να νιώθω ευλογημένος. Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι όσο περνούν τα χρόνια είναι ακόμα πιο δύσκολο στο να προχωρήσει τη ζωή του ένα ζευγάρι, και είναι πολύ σημαντικό. Τώρα που θωρώ την όλη κατάσταση που είμαι, θεωρώ ότι πρέπει όλοι οι φορείς να το προσπάθουν τούτο. Γι' αυτό σου είπα ότι νιώθω τυχερός ότι είμαι τζαμέ διορίστηκα και να προσπαθήσω όσο μπορώ να βοηθήσω. Τι είπα σου, ακόμα και ένα ζευγάρι να ξέρω ότι με τη βοήθεια τη δική μου απέκτησε τη στέγη, να νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος. Πάρα πολύ ωραία. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω. Πέρασα πάρα πολλά ώρα με την κουβέντα μας. Νομίζω ήταν έτσι όμορφη. Και να σου ευχηθώ τα καλύτερα από εδώ και πέρα, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Εγώ να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ κάθε επιτυχία, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Βλέπω τις εκπομπές σου. Συνέχισε στο να είσαι έτσι επαγγελματίας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι θα έλεγες αν κάθε φορά που γεμίζεις το όχημά σου με καύσιμα από τα πρατήρια Shell, γεμίζει και ο τραπεζικός σου λογαριασμός? Κατέβασε το Play Rewards App τώρα.